Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς είχαμε νέα απόπειρα φόνου, θα μας τα πει ο βοηθός εκπρόσωπος τύπου του Αρχείου Αστυνομίας, ο κύριος Τηλιανού. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη 28χρονος για απόπειρα φόνου κατά 26χρονου. Τι ακριβώς συνέβη? Χθες το βράδυ, γύρω στις 11.30, είχε ληφθεί πληροφορία στην αστυνομία για τραυματισμένο πρόσωπο, το οποίο βρισκόταν σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Αμέσως τα μέλη μας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν στο έδαφος τραυματισμένο ένα νεαρό 26χρονο. Αυτός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου είχε διαπιστωθεί ότι φέρει θλαστικό τραύμα αριστερής μασχάλης. Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά την υπόθεση, μετά από πληροφορία από το ίδιο το θύμα, έχει συλληφθεί βάσει δικαστικού εντάλματος 28χρονος, ο οποίος έχει τεθεί υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Και εδώ η επίθεση με μαχαίρι, κύριε Στυλιανού. Με μαχαίρι η επίθεση. Είναι εκτός κινδύνου ο τραυματίας? Από ό,τι φαίνεται, ναι, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και είναι εκτός κινδύνου. Ο 28χρονος παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε? Ο 28χρονος αναφέρει κάποιους ισχυρισμούς, οι οποίοι στο παροστάδιο διερευνούνται. Έχει παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Την αιτία της συμπλοκής τη μάθαμε? Έχουν πει γιατί έφτασα σε αυτό το σημείο? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται, όμως την ακριβή αιτία, ακόμη το κίνητρο, ακόμη δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί. Ωραία. Πάμε και στο φωνικό, στον Νίκο Μαραθά σας, κύριε Στυλιανού. Χθες συζητούσαμε δυο μας πάλι το μεσημέρι. Σας ρωτήσαμε αν έρχονται άλλες συλλήψεις. Μας είπατε επί του παρόντος όχι. Τι μεσολάβησε και συνελήφθησαν οι 5 συγκάτοικοι του Γεωργιανού? Θέλω να ξεκαθαρίσω αρχικά ότι οι 5 έχουν συλληφθεί χθες, όχι για την υπόθεση του φόνου, αλλά για άλλα αδικήματα. Πώς προέκυψε η σύλληψη αυτή, οι συλλήψεις αυτές, στο πλαίσιο των εξετάσεων που γίνονται σε σχέση με το φόνο, έχουν ανακριθεί και τα 5 άτομα συγκάτοικοι του υπόπτου. Από τις εξετάσεις φαίνεται και στο πλαίσιο εξακρίβωσης των στοιχείων τους εντοπίστηκαν στην κατοχή τους κάποια πλαστά έγγραφα και βάσει αυτής της μαρτυρίας έχουν συλληφθεί δύναμη ενταλμάτων. Έχει εκδοθεί για αυτούς διάταγμα κράτησης πριν από λίγο για 8 μέρες. Ξεκαθαρίζω ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Έχουμε κάποιο νεότερο όμως σε σχέση με το φωνικό, γιατί είχαμε και τα αποτελέσματα της νεκροτομής με τις 16 μαχαιριές. Είπε κάτι άλλο 40χρονος ενδεχομένως να παραδέχθηκε το αδίκημα? Όχι, οι ανακρίσεις συνεχίζονται, λαμβάνονται καταθέσεις, αναμένονται και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Όσον αφορά την ανάκριση του, έχει ανακριθεί και γραπτός, δίνει κάποιους ισχυρισμούς και αυτούς οι οποίοι διερευνώνται, εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να παραδέχεται. Όμως, κύριε Στυλιανού, όντως βρέθηκα στην κατοχή του 1.700 ευρώ και ματωμένα ευρήματα ακόμη και στο σπίτι, κυλίδες αίματος στα ρούχα του ή και στο μπάνιο. Έχουν εντοπιστεί αρκετά τεκμήρια σε σχέση με την υπόθεση, τα οποία, όπως έχω πει, αναμένονται και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων που σίγουρα θα βοηθήσουν. Οι συγκάτοικοι του, ασχέτως ότι συνελήφθησαν για άλλο θέμα, για πλαστά έγγραφα, ναι, δεν ερωτήθηκαν για αυτό το ζήτημα? Ήρθε σπίτι, τον είδατε μέσα στα αίματα, σας είπε κάτι? Φυσικά και ερωτήθηκαν. Να πούμε ότι αρνούνται κάθε εμπλοκή ή ανάμειξη στην υπόθεση. Σίγουρα αναμένεται να ληφθούν και από αυτούς καταθέσεις σε σχέση με το τι γνωρίζουν για τα γεγονότα είτε πριν είτε μετά. Και το τι περίφθε στην αντίληψη. Οι ανακριτές τι πιστεύουν, είναι κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος? Φαίνεται να είμαστε κοντά στην εξιχνίαση.